Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρίων υπό την αιγίδα του Δήμου Καλλιθέας διοργανώνει στο Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας μουσική βραδιά αφιερωμένη στο Μάνο Ελευθερίου. Μαζί μας έχουμε το Μάνο Ελευθερίου, για τον οποίο συστάσεις δεν χρειάζονται. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Σήμερα ακούσαμε πάρα πολλά όμορφα τραγούδια σας. Ξέρουμε όμως ότι ασχολείστε και με άλλες πτυχές της τέχνης. Έχετε πεζογραφήσει και έχετε γράψει πολλά για το θέατρο. Πώς εκφράζεστε μέσα από τόσες διαφορετικές μορφές? Αυτά τα πράγματα γίνονται στη διάρκεια 50-60 χρόνων που γράφω. Κάθε φορά έχω και ένα θέμα. Ανάμεσα στα θέματα ήταν και τα τραγούδια που ακούσατε, τα οποία γράφτηκαν σε διάρκεια 50 χρόνων τουλάχιστον. Και μου έκανε εντύπωση πως ορισμένα τραγούδια 30-40 χρόνων τα ήξεραν εδώ τα παιδιά και τα είπανε και τα τραγούδησαν πάρα πολύ ωραία, που είναι νέα παιδιά. Δηλαδή αν ήταν κάποιος ηλικιωμένος, εντάξει, να πω τα θυμάται. Τα άλλα πράγματα είναι η πεζογραφία, η ποίηση, εντάξει, ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Και το θέατρο της πατρίδας μου κυρίως που έκανα, αλλά αυτό δεν ενδιαφέρει κανέναν άλλον εκτός από τους πατριώτες μου, για να βλέπουν την θεατρική παράδοση του νησιού, της Σύρας. Το άλλο δεν σας ενδιαφέρει, σας λέει, δεν είμαι στα ενδιαφέροντά σας, εννοώ, αυτό εννοώ. Τα άλλα είναι, δεν ξέρω, καλά, κακά, δεν ξέρω τι είναι. Εντάξει. Ξέρουμε ότι έχετε βραβευτεί κιόλας για τον καιρό των Χρυσανθέμων. Εννοείται από την Ακαδημία Αθηνών, όχι. Από τον καιρό των Χρυσανθέμων μου δώσανε βραβείο, κρατικό βραβείο μυθιστορήματος και η Ακαδημία για την ποιήση. Εντάξει, όλα αυτά περνάνε τώρα. Τώρα τι θα μείνει από όλα αυτά, ένας Θεός ξέρει. Εντάξει. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε για όλα τα τραγούδια που μας έχετε δώσει και που ακόμα τραγουδάμε. Να είστε πάντα καλά, όλοι σας. Γεια χαρά. Μαζί μας είναι η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρίων, Χρύσα Πιξοπούλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μια πολύ όμορφη βραδιά, η οποία μας συγκίνησε, γεμάτη με πολύ όμορφα τραγούδια απόψε. Έτσι είναι, όπως το λέτε, και νομίζω ότι έτσι το βίωσαν και όσοι φίλοι μας ήρθαν απόψε στο Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας. Είναι η μοναδική φορά, ο σύλλογος μας έχει μια δράση 20 ετή στην πόλη. Έχουμε κάνει πάρα πολλά αφιερώματα σε πολύ μεγάλους δημιουργούς, ωστόσο δεν ήταν κανείς παρόν, άντε κάποιος απόγονος αν τύχαινε, στον Τζιτσάνι, στον Ημέταρο τον Παπαϊωάννου, στη Δίκη Δημοσχολιού, στο Ζαμπέτα και σε πόσους άλλους, στον Άκη Πάνου. Όμως όλοι είχαν φύγει από κοντά μας. Γι' αυτό απόψε η συγκίνησή μας ήταν πολύ μεγάλη. Ήταν ο ποιητής, τον αγγίξαμε, μιλήσαμε, φωτογραφηθήκαμε μαζί του. Να σκεφτείτε ότι επί ένα χρόνο πάλευα να στήσω αυτή την εκδήλωση, αλλά ισχύει αυτό που λέγανε και οι παλιοί, ο επιμένων νικά. Οι εκδηλώσεις σας έχουν ιδιαίτερη απήχηση στον κόσμο. Η αίθουσα είναι πάντα γεμάτη. Ναι, έτσι είναι, όπως το λέτε. Μας εμπιστεύεται ο κόσμος και αυτή τη φορά θα έλεγα ότι δεν κάναμε και ιδιαίτερη κινητοποίηση. Παρ' όλα αυτά όμως το μάθανε από φίλους, γνωστούς και γέμισε η αίθουσα και αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Καλή συνέχεια σε όλες τις επόμενες δραστηριότητές σας. Είστε καλά. Ο Παύλος Καρποδίνης είναι μαζί μας, ο οποίος ερμήνευσε στην απόψινή βραδιά πολλά από τα τραγούδια του Μάνου Ελευθερίου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ακούσαμε πάρα πολύ ωραία τραγούδια, συγκινητικά τραγούδια, τα τραγούδια τα οποία κρατάνε μέσα από το χρόνο.
Ο Μάνος Ελευθερίου είναι ένας από τους, πιστεύω, σημαντικότερους ποιητές εν ζωή που έχουμε αυτή τη στιγμή. Πάρα πολλά τραγούδια του είναι γνωστά στον κόσμο, τα έχει τραγουδήσει, πιθανώς πολλοί να μην γνωρίζουν καν ότι είναι δικά του, και τραγούδια όπως τα παραπονεμένα λόγια, δηλαδή σε μουσική του Μαργόπουλου, είναι διαχρονικά και εξακολουθούν και τραγουδιώνται. Και αν θα έπρεπε να διαλέξετε ένα τραγούδι του από αυτά που ακούσαμε απόψε? Εμένα μου αρέσει πολύ το «Ποιος στη ζωή μου, ποιος την κυνηγάει». Έτσι, έχει ένα συμβολισμό, ο οποίος είναι πολύ επίκαιρος ίσως και στις μέρες μας. Αλλά σίγουρα θα δικήσω πολλά άλλα τραγούδια. Έχει πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Ούτως ή άλλως όλα τα τραγούδια του μιλάνε για τη ζωή, για τον πόνο, για την πίκρα, ή έχουν συμβολισμούς ακόμα και πολιτικούς. Ναι. Αν και δεν νομίζω ότι ο στόχος του ποιητή είναι να παίξει κάποιο πολιτικό ρόλο, αλλά μοιραία, εφόσον παίρνεις μια κοινωνική θέση ή αναλύεις μια κοινωνική θέση με το στίχο σου, μοιραία είναι και κάπως πολιτικός ο στίχος. Αλλά με αυτή την έννοια και μόνο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Ξέρετε, είναι βιβλιοφάγος. Δεν ξέρω αν έχετε μπει στις ιστοσελίδες να δείτε τι γράφει. Από μια όμορφη και συγκινητική βραδιά αφιερωμένη στο Μάνο Ελευθερίου που διοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρίων, για το nstv.gr, Ριέλα Χρυσού.